Hello everybody, καλώς ήρθατε παιδιά σε ακόμα ένα βίντεο. Καλώς ήρθατε σε ένα vlog το οποίο για μένα θα είναι πολύ ξεκούραστο, διότι όλη η δουλειά όπως βλέπετε έχει γίνει και έχει φτάσει στο τέλος της. Αν και είναι αρχή του βίντεο ακόμα, θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Λογικά δεν θα φαίνεται τόσο καλά από τα βίντεο, αλλά όσοι θα το δείτε από κοντά, πραγματικά πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τα έχει τα μικρά του θεματάκια, καθώς όπως θα σας πω και αργότερα, το να βάψεις ένα εσωτερικό αγωνιστικό αυτοκίνητο με roll cage μέσα κτλ. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα πιάσω την ιστορία από την αρχή, όπου πήραμε το αυτοκίνητο έτοιμο από τον Νικήτα με τα σίδερα μέσα κτλ. Και έπρεπε να ξυλώσουμε όλο το εσωτερικό αυτού του αυτοκινήτου, να βγάλουμε κάθισμα, βάσεις, το ταμπλό ήταν ευγαλμένο, να κόψουμε και να συμμορφώσουμε όλη την καλωδίωση που ήταν χύμα, αραγμένη, πεταμένη μέσα στο αυτοκίνητο, να μαζέψουμε και να κόψουμε και να πετάξουμε όλα αυτά τα καλώδια που δεν χρειαζόμασταν, το οποίο και κάναμε, και να κρατήσουμε τα λίγα και πολύ βασικά καλώδια που χρειαζόμαστε για τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου. Έγινε όλη αυτή η δουλειά, βγάλαμε επίσης καπό μπρος πίσω, βγάλαμε τάπες, χειρόφρενα, τέλος πάντων όλα τα πράγματα που αν και δεν του φαινόταν ήταν πάρα πολλά αυτά που έπρεπε να βγουν από μέσα ώστε να μπορέσουμε να βάψουμε εν τέλει. Τα τζάμια λείπαν, δεν ήταν πάνω στο αυτοκίνητο από τη στιγμή που το πήραμε μετά το roll cage, οπότε δεν ήταν κάποια διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, ξυλώσαμε όλα τα υπόλοιπα, βγάλαμε τις πόρτες, βγάλαμε ένα σωρό πράγματα, ώστε να μπορούμε να βάψουμε. Πριν όμως από το βάψιμο, πρέπει να γίνει η προεργασία στο αυτοκίνητο, κάτι που γενικά είναι μια πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία και πρέπει να γίνει πάρα πολύ σωστά για να γίνουν τα επόμενα βήματα και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να καθαριστεί πάρα πολύ καλά μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς είχε πάρα πολλές βρωμιές, δεν είχε καθαριστεί σχεδόν ποτέ. Έπρεπε μετά όλο αυτό να τριφτεί και να μπορέσουμε να σταρώσουμε, να βάψουμε κτλ. Το πρόβλημα, το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισα και μας κούρασε πάρα πολύ ήταν οι πολλές κόλλες που είχε το αυτοκίνητο και από μοκέτες αλλά και από άλλες μονώσεις και στον ουρανό πάνω του αυτοκίνητου αλλά και κάτω στο πάτωμα. Τέλος πάντων, μετά από πολλές μέρες δύσκολου και επίμονου καθαρισμού με πολύ πανί και διαλυτικό, καθαρίσαμε πάρα πολύ καλά το αυτοκίνητο μέσα και ξεκινήσαμε να το τρίβουμε. Thank you.
Τρίψαμε όλο το εσωτερικό του αυτοκινήτου και το σασί αλλά και το roll cage του με γυαλόχαρτο και ξανακαθαρίσαμε πάρα πολύ καλά ώστε να ετοιμάσουμε το εσωτερικό για αστάρωμα. Αστάρωσαμε για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν διότι είχε πάρα πολλά σίδερα καινούρια, ακάλυπτα και πρέπει όλα αυτά τα σημεία που μένει σίδερο γυμνό πρέπει να αστάρωθεί οπωσδήποτε για να μην έχουμε πρόβλημα με σαπίσματα κτλ. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να μας βγει το χρώμα σε όλες τις επιφάνειες, καθώς πολλές επιφάνειες μέσα στο αυτοκίνητο, άλλες ήταν άβαφες, άλλες ήταν μπλε βαμμένες από το εργοστασιακό χρώμα του αυτοκινήτου, άλλες ήταν μπλε βαμμένες από εμένα στο πρώτο ξύλωμα που είχαμε κάνει. Τέλος πάντων, γινόταν ένα χάος μέσα. Οπότε πρέπει όλο να σταρωθεί ομοιόμορφα για να βγει η απόχρωση, το χρώμα πάρα πολύ καλά. Μιας και ο χρωματισμός που χρησιμοποιήσαμε είναι αυτό το ασημί, είναι ανοιχτή απόχρωση και χρειαζόταν καλό αστάρωμα για να βγει σωστά και ομοιόμορφα όλο το χρώμα. Η διαδικασία του να βάψω το εσωτερικό του αυτοκινήτου μου με roll cage την κάνω πρώτη φορά στη ζωή μου, καθώς είναι το πρώτο αυτοκίνητο αγωνιστικό που φτιάχνω και ήταν μια διαδικασία τρομερά πολύ δύσκολη, πράγμα που δεν μπορούσα να προβλέψω και να διανοηθώ το πόσο δύσκολο, το πόσο αγκούρι είναι να βάψεις ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο με roll cage. Τα σίδερα μέσα είναι πάρα πολύ πυκνά. Χτυπούσε το πιστόλι στα σίδερα από εδώ και από εκεί. Έπρεπε όπου ακουμπούσε και ήταν δεδομένο να ξαναβάψω. Ακουμπούσαν τα μαλλιά μου στα σίδερα και γέμιζα στα μαλλιά. Έπρεπε να ξαναρίξω χρώμα εκεί που το είχα ακουμπήσει το κεφάλι μου. Γενικά ήταν μια χαοτική η κατάσταση του βαψίματος στο εσωτερικό. Κάτι που με δυσκόλεψε τρομερά και θα ήθελα να αποφύγω να το ξανακάνω στο μέλλον. Εντάξει, παρόλα αυτά ποτέ δεν λέω ποτέ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Οπότε. Γι' αυτό είπα ότι θα αποφύγω να το ξανακάνω στο μέλλον. Αν χρειαστεί, προφανώς και θα το ξανακάνω. Παρ' όλα αυτά, το αστάρωμα πήγε πάρα πολύ καλά, αν και μου πήρε 3 μέρες για να το αστάρωσω. Την πρώτη μέρα έκανα ένα χέρι αχνηστό, τη δεύτερη μέρα έκανα ένα γεμάτο και την τρίτη μέρα πήρα 2 σπρέι, 2 αστάρια σε σπρέι, διότι είναι πιο μικρό το σπρέι και με βοήθησε να μπω σε πιο δύσκολα σημεία και επιφάνειες που δεν χωρούσε το πιστόλι να μπει λόγω του μεγέθους. Οπότε πήρα 2 σπρέι και έτσι αστάρωσα μέχρι και τα πιο δύσκολα σημεία.
αν θα με ρωτήσετε αν πήγε το αστάρι παντού, προφανώς και δεν πήγε παντού, καθώς εκεί που είναι σωλήνα με σασί τόσο εδώ κοντά, δεν γίνεται να βάπεις από μέσα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε ασταρώσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε και σε όλα τα σημεία που μπορούσε να πέσει υλικό, τέλος πάντων. Το αστάρωμα πήγε μια χαρά, οπότε στη συνέχεια πέρασα το πρώτο χέρι χρώματος, το ασημί. Τη δεύτερη μέρα πέρασαμε το δεύτερο χέρι, όπου γεμίσαμε με ασημί χρώμα πάρα πολύ καλά και προσθέσαμε τα flakes, το glitter πάνω από το ασημί. Το αφήσαμε να στεγνώσει για μια μέρα και την επόμενη μετά βερνικώσαμε. Τώρα, το βερνίκι ήταν επίσης μια τρομερά δύσκολη διαδικασία που έπρεπε να γίνει στο εσωτερικό, διότι όπως γνωρίζετε το βερνίκι όταν βάφεις με το πιστόλι βγάζει πάρα πολύ άχνα, πάρα πολύ άχνα. Έτσι, εντάξει, η ψυχούλα μου το ξέρει τι στιγμές περάσαμε εκεί μέσα βερνικώνοντας, τα ματάκια μου βασικά. Τέλος πάντων, ήταν και αυτή μια πάρα πολύ διαδικασία που πέρασε την ιστορία. Επίσης, το να βάψουμε, το να ρίξεις τον ουρανό ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, διότι συνήθως όταν δουλεύουν σε τέτοια αγωνιστικά αυτοκίνητα, όλα αυτές οι διαδικασίες, τα βαψίματα και αυτά γίνονται όταν μένει σκέτη καρότσα και συνήθως βάζουν τα αυτοκίνητα, αν έχετε δει, σε κάποιες σούβλες και τα γυρίζουν πλάγια ανάποδα, έτσι ώστε να μπορούν να δουλέψουν άνετα τις επιφάνειες τις δύσκολες, αλλά και για να μπορέσουν να βάψουν. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή στη δική μου περίπτωση δεν έγινε αυτό, θα έπρεπε τον ουρανό να τον βάψω έτσι προς τα πάνω. Οπότε φρόντιζα να ξεκινάω από τον ουρανό για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν για να έχω γεμάτο το με υλικό, έτσι ώστε όταν έστριβα το πιστόλι έτσι προς τα πάνω να μην τραβάει κενές εδώ πέρα, να μην αδειάζει και να μπορώ να ρίξω πάνω. Και ο δεύτερος λόγος είναι διότι η τακτική που ακολούθησα εγώ ήταν να ξεκινάω με τον ουρανό, τα σίδερα από πάνω προς τα κάτω και τα δύσκολα σημεία, γύρω-γύρω στα πλαϊνά μετά και στο τέλος βγαίνοντας από το αυτοκίνητο στο πάτωμα. Διότι όπως καταλαβαίνετε, το δύσκολο του θέματος είναι ότι πατάς μέσα εκεί που βάφεις. Άρα εντάξει, το πάτωμα λερωνόταν, έπρεπε να ξανακαθαρίζω, να βγαίνω έξω, να ξαναρίχνω. Εντάξει, γενικά ήταν μία φρικιαστική διαδικασία, χωρίς υπερβολές φρικιαστική, κάτι που, όπως σας είπα και πριν, θα ήθελα να αποφύγω να το ξανακάνω στο μέλλον και σε άλλο αυτοκίνητο. Σε γενικές γραμμές το βάψιμο πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαι, για να μην πω 100% ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν κάποια θεματάκια. Πάντοτε υπάρχουν, γιατί δεν είμαστε και επαγγελματίες, χομπίστες είμαστε. Είμαι ικανοποιημένος, θα πω, στο 97% από τη δουλειά που έγινε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Και αυτό που ακολουθεί από εδώ και πέρα και που θα δείτε και εσείς σε επόμενα βίντεο είναι το μοντάρισμα του αυτοκινήτου, όπου πρέπει να τοποθετήσουμε ξανά όλα τα πράγματα μέσα, κάθισμα, χειρόφρενο, τα καλώδια πρέπει να τυλιχτούν ένα-ένα και να μονωθούν, να μπουν σωστά, μπαταρίες, καπό μπροστά, καπό πίσω, όλα πρέπει να ξαναμπούν στη θέση τους και να ετοιμάσουμε το αυτοκίνητο για την επόμενη σεζόν. Πού θα μας βρει η επόμενη σεζόν, σας το φιλάω για έκπληξη. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο για σήμερα. Αφήστε μου τα σχόλιά σας από κάτω για τη γνώμη σας σχετικά με το αποτέλεσμα, την επιλογή των χρωμάτων κτλ. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μόνο Τρίτη. Μα! Πώς σταματάς, ρε! Μαλάκα, το μικρόφωνο έγραφε. Α, σίγουρα. Ποιο πατάω? Το κόκκινο.